Είχαμε σήμερα την ανακοίνωση των βάσεων για τις σχολές σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει αύξηση στις σχολές, υπάρχει άνοδος των βάσεων από 200, 300, 400 έως και 1.300 μόρια. Ήταν αναμενόμενη αύξηση. Το ξέραμε δηλαδή γιατί είχαμε αύξηση στους αριστούχους των μαθημάτων στη θετική και στη τεχνολογική κατεύθυνση σε σχέση με πέρυσι. Και επίσης είχαμε και αλλαγή στον αριθμό των παιδιών που εισάγονται σε κάθε σχολή και αυτό οδήγησε στο να ανεβούν οι βάσεις σε αρκετές σχολές. Παρατηρήσαμε άνοδο των βάσεων σε τμήματα της περιφέρειας λόγω του ότι υπάρχει το σενάριο των μεταγραφών όπου τα παιδιά θα περάσουν σε μια σχολή στην περιφέρεια και μετά θα κάνουν μεταγραφή στο κέντρο Αθήνα-Θεσσαλονίκη για οικονομικά, κοινωνικά κριτήρια, τρίτεκνη, αδερφός που σπουδάζει, πολύτεκνη. Θέλω βέβαια να πω εδώ ότι δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως το τοπίο των μεταγραφών. Μέχρι να ξεκινήσουν οι εγγραφές στα πανεπιστήμια που είναι 15 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο θα ξεκαθαρίσει και ποιοι είναι οι όροι ακριβώς με τους οποίους θα γίνουν οι μεταγραφές. Επίσης, τα κλασικά επαγγέλματα, αυτά που λέμε, νομική, ιατρική, πολιτική, μηχανική, αρχιτέκτονες, είχα και αυτά αύξηση μεγάλη. Παρόλο που εδώ υπάρχει μια δυσαναλογία σε σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση, γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μια μεγάλη κρίση στην οικοδομή τα τελευταία 3 χρόνια και οι μηχανικοί, οι πολιτικοί, οι αρχιτέκτονες δεν έχουν δουλειά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, λόγω ονόματος και λόγω κύρους του επαγγέλματος και των σχολών είχαμε αύξηση. Οι ιατρικοί γνωρίζουμε ότι έχουμε 10.000 Ελληνόπουλα αυτή τη στιγμή τα οποία δουλεύουν στο εξωτερικό, ειδικά στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης ή κάνουν εκεί τα μεταπτυχιακά τους με σκοπό να μείνουν εκεί. Άρα δείχνει αυτό ότι υπάρχει μια κρίση και στο επάγγελμα της ιατρικής. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά ζητάνε να πάνε στις σχολές αυτές, όπως και στην νομική, για τους ίδιους λόγους, γιατί λέμε ότι αυτές είναι οι κλασικές γνωστές σχολές.